Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος, ξέρετε, γιατί βρίσκομαι σε αυτό το TEDx της Πάτρας, όπου ένα πολύβο μελίσια από 70 εθελοντές έχουν εξαπολύσει επίθεση πολιτισμού που τη χρειάζεται τώρα παρά ποτέ η πατρίδα μας. Είμαι πολύ συγκινημένος ανάμεσα στους ευγενικούς αυτούς, γεμάτο δύναμη ανθρώπους. Και νομίζω ότι μου δίνουν τη δυνατότητα να ελπίζω ότι αυτή η πατρίδα θα βρει το βηματισμό της αργά ή γρήγορα. Ελπίζω γρήγορα. Είμαι τυχερός γιατί είμαι εδώ, γιατί γνωρίστηκα με το πλήρωμα 94 της Πάτρας, ωραίους ανθρώπους, που ήταν μια ευκαιρία να έρθω εδώ. Είμαι υπερήφανος γιατί για τρίτη φορά ένας ευπατρίδης Έλληνας, ένας διανοούμενος, ένας άνθρωπος που είμαι υπερήφανος που τον έχω φίλο μου, που είναι Συριανός και Συριανός στην καταγωγή, ο Αλέξιος Κωστάρας με παρουσίασε για τρίτη φορά. Την πρώτη φορά ήταν στο Φεστιβάλ Καρδίτσας, το δεύτερο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και την τρίτη εδώ. Σε ευχαριστώ, Αλέξη, που με αγαπάς και εγώ σε αγαπώ. Αυτός ο ανιδιοτελής, γενναιόδωρος άνθρωπος είναι πρίκα για την πατρίδα μας. Και του χρειάζεται ένα χειροκρότημα. Ξέρω ότι είναι ταπεινόφρον και ερυθρία τώρα, αλλά πρέπει να πονεύουμε το δίκαιο έπαινο, που λέει και ο Καβάφης. Το σοφιστόν και τα δύσκολα και ανεκτήμητα έβγε. Είμαι από τη Σύρο, ένα μαγικό νησί που συνδυάζει τα πάντα. Και θα σας μιλήσω για την περιπέτειά μου, για την περιπέτειά μας με την ομάδα Καβάφης και την παράστασή μας KB Καβάφης απ' έξω και τραγουδιστά, που έγινε σε μια ανίποτη στιγμή, τον Αύγουστο του 2006, στο μαγικό Κίνη της Σύρου, ένα υπέροχο θέατρο. Έτσι, για να εκτονωθώ από ανάγκη που είχα στιβαγμένη μέσα μου και να παρουσιάσω ένα κάπως ολοκληρωμένο αφιέρωμα στον Καβάφη που τον αγαπούσα από μικρό παιδί. Όπου ανακάλυπτα ότι μπορώ και απαγγέλω από στήθους ποίηματά του. Το από στήθους τι σημαίνει από στήθους? Ότι βγαίνουν από την ψυχή σου. Έτσι. Αλλιώς είναι η εγκεφαλική απόδοση και αλλιώς είναι να βγαίνουν από την ψυχή σου. Και θέλησα να του κάνω ένα αφιέρωμα να τιμήσω αυτόν τον αγαπημένο μου ποιητή. Γιατί είναι αγαπημένος μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί θα τον υποτιμήσω. Όμως, αν δούμε ότι είναι ο αγαπημένος των ποιητών του κόσμου, ότι έζησε σε μια εποχή που λιδωρήθηκε πάρα πολύ και παρόλα αυτά άντεξε και προχώρησε δυνατά, έχει μεταφερθεί σε 120 γλώσσες του κόσμου, είναι ο οικουμενικός μας ποιητής που κάνει την ποιησή μας σύγχρονη, σαγηνευτική. Είναι ο ποιητής των μελουσών γενεών, είναι ο ποιητής σας δηλαδή. Όλα αυτά με κάνανε να θέλω να τον τιμήσω με μια βραδιά, ένα αφιέρωμα στο Κίνη της Σύρου, 9-8, κάτω από την Πασέλινο, στο μαγικό Κίνη της Σύρου. Και μαζεύτηκαν 600 άνθρωποι να ακούσουν για τον Καβάφη. Τρελάθηκα, λέω, παιδιά, 600 άνθρωποι ήρθαν να ακούσουν τον Καβάφη. Ποιο Καβάφη, ποιος το ξέρει τον Καβάφη? Εσένα ήρθαν να ακούσουν, μου λέει. Μου λένε φίλοι μου. Και είχαν δίκιο. Έγινε αυτή η παράσταση. 7 συντελεστές τότε, 7 συντελεστές είμαστε επί σκηνής. Τώρα είμαστε 13. Και πέρασε μια εβδομάδα. Και πέφτει στα χέρια μου μια απογευματινή της Κυριακής, όπου ένας ωραίος δημοσιογράφος, ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, έγραφε ότι ήταν η πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο έργο ποιητή που είχε παρακολουθήσει ποτέ. Λέω, κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία. Που όπως αποδεικνύεται, ήμουν τότε 59 χρονών, τώρα είμαι 69. Οι ευκαιρίες δεν έχουν ηλικία. Το βλέπετε. Ήμουν 59 και είμαι 69. Πιο ερωτικός και πιο δυνατός. Δεν είναι? Δεν έχουν ηλικία ευκαιρίες, λοιπόν. Είναι παντοτινές. Και αποφασίσαμε να πάμε στην Αθήνα να παίξουμε για τους Αιγυπτιώτες Έλληνες, το πιο ευσυγκίνητο κομμάτι του όσον αφορά τον ποιητή, και τους Συριανούς, στο αμφιθέατρο Διονύσιος Αεροπαγίτης, ΣΥΝΑ 2-4, στην Αθήνα, όπου μαζεύτηκαν 1.000 άνθρωποι να ακούσουν για τον Καβάφη. Και εκεί γεννήθηκε μια πρόσκληση για την Αλεξάνδρεια, από το Ίδρυμα Πολιτισμού Αλεξανδρίας και τους ομογενείς μας εκεί. Και πήγαμε στην Αλεξάνδρεια και απήγγειλε Καβάφη στο γραφείο του Καβάφη, στο σπίτι του, στην οδό Λέψιους.
παίξαμε τραγούδια, απαγγείλαμε ποίηματα και την άλλη μέρα παίξαμε στο Παλάτι Τεχνών Αλεξανδρίας, στο Παλάτι του Μαχάμετ Άλι, για τους εκεί Έλληνες. Και μετά γεννήθηκε μια πρόσκληση για τον αντίποδα του Καβάφη, τη γενέτειρά του. Η καταγωγή, όχι τη γενέτειρά του, τον τόπο καταγωγής του, που είναι Κωνσταντινούπολη. Ήταν Κωνσταντινούπολη στην καταγωγή ο Καβάφης και έζησε 2 χρόνια από τη ζωή του, πολύ δυνατά, πολύ σημαντικά, στην Κωνσταντινούπολη. Και παίξαμε τον Νοέμβριο του 2009 στην μεγάλη του γένου σχολή παρουσία του Πατριάρχη, όπου θεωρήθηκε αυτή η παράσταση πιο σημαντική που είχε γίνει ποτέ και εξαιτία τη φωταγωγήθηκε η μεγάλη του γένου σχολή. Και μετά πήγαμε στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας, όπου παίξαμε για τα παιδάκια της ΤΕΙ στα ορφανά, γιατί όλες οι μας παραστάσεις που έχουν εισιτήριο, όλα τα έσοδα, όχι μέρος τι, πηγαίνουν για σκοπούς αλληλεγγύης. Παίξαμε για τα παιδάκια της ΤΕΙ Ενλύκων και Θήβων τη Σύρου και τους μέσαμε 40.000 ευρώ. Και ύστερα ήρθαν αλλεπάλληλες οι προσκλήσεις. Παίξαμε εκτός από το εξωτερικό, στην Ελλάδα, στη Δήλο, με το Λυκόφως του Αιγαίου, ένα βράδυ του Αυγούστου, παίξαμε μέσα στα αρχαία Καβάφη την ώρα που ο ήλιος βουντούσε στο Αιγαίο. Μαγικές στιγμές. Στο Παλάτι των Υποτών της Ρόδου, με τη Μασέλινο του Ιουλίου παίξαμε στους Δελφούς, στη Ρωμαϊκή Αγορά των Δελφών, στο αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου, στη Σκηνούσα, στο Κάστρο της Νάξου. Στη Νέα Υόρκη παίξαμε 2 φορές και στο Χάρβαρντ παίξαμε και παίξαμε και στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη και του Χάρβαρντ και στο Χόλμη και Παρίσι και Αλάμπρα στο Μέγαρο Μουσικής Γρανάδας, στο Μέγαρο Μουσικής Ντεφάγια, μπροστά σε 1000 θεατές, χωρίς μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Πήγαμε Σίδνεϊ και Αδελαϊδα. Τώρα πήγαμε προχθές Κωνσταντινούπολη, παίξαμε Καβάφη και Γκάτσο. Καβάφη στη Θεολογική Σχολή της Κάγκης, μπροστά από ένα τέμπλο αμύθι της αξίας, συναισθηματικής αξίας, το τέμπλο της Παναγίας της Καμαριώτισσας, μπροστά από ένα φωτεινό ιεράρχη καθηγητή Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Μητροπολίτη Προύσης κυρίου Ελπιδοφόρου Λαμπρινιάδη. Παίξαμε Γκάτσο μπροστά στον Πατριάρχη, στη Μεγάλη του Γέννη Σχολή και Καβάφη απέναντι στο ασιατικό μέρος της Κωνσταντινούπολης, στη Χαλκιδόνα για τους εκεί Έλληνες. Τώρα μας περιμένει η Ταργέστη, η Μπολόνια, η Κύπρος, το Πεκίνο, το Λονδίνο και ό,τι άλλο ρίξει το σύμπαν μπροστά στα πόδια μας. Το Μόντρεαλ, η Ελβετία. Μαγικές στιγμές με μια παράσταση που ξεκίνησε έτσι ανύποπτα, σε χρόνο που δεν περίμενε κανείς τι θα συμβεί, στο Κίνη το 2006. Θυμάμαι στιγμές συγκλονιστικές, όταν στο Μέγαρο Μουσικής Τεκμηρίου της Ανδαλουσίας απήγγελαν μαζί μας, ή μάλλον μετέφρασαν την απαγγελία μας και τα τραγούδια μας, ακαδημαϊκοί και ποιητές της Ισπανίας. Ή στο σπίτι, στο ελληνικό σπίτι, στο Παρίσι, μας μετέφραζαν σπουδαίοι ηθοποιοί της Γαλλίας. Ή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης που απήγγειλε μαζί μας ο Αλέξο Κοστάλας και ο Γιάννης Μπουτάρης. και ο Γιάννης Μπουτάρης. Υπάρχει στο YouTube, βάλτε Μπάμπης Κουλούρας, υπάρχει, βάλτε Γιάννης Μπουτάρης, απαγγέλει το «Θυμίσου σώμα», ο Μπουτάρης με το γνωστό τρόπο του διπλοπόδι και ο Αλέξο Κοστάλας απαγγέλει με το μοναδικό τρόπο «Απτές 9». Δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό το ταξίδι το απ' έξω και τραγουδιστά. Λέμε απ' έξω γιατί τον απαγγέλω απ' έξω εγώ, τον Καβάφη, και τραγουδιστά γιατί έχει 12 τραγούδια αυτή η παράσταση. Απαγγέλω 20 ποίηματα από στίθους. Είναι μικρές αφηγήσεις και μικρές αναλύσεις. Και 12 τραγούδια από 8 εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Αυτοί οι καλλιτέχνες είναι η δύναμή μου, τα φιλαράκια μου. Χωρίς αυτούς θα είχα μείνει απ' έξω από τα τείχη και απ' έξω από αυτή την ευκαιρία. Θέλω να μοιραστούμε μαζί τη χαρά και τη συγκίνηση να ακούσουμε 2 από τα παιδιά αυτά. Την Ελπίδα την Γαδ, η οποία θα παίξει κιθάρα, και την Αργίνα Τσοφού που είναι πατρινή, να παίξει βιολί, να πούμε 2 τραγούδια. Το δικό μου το «Επέστρεφε», σε μελοποίηση δηλαδή δική μου, και του Θάνατου Μικρούτσικου «Η μέρα του Γενάρη του 1904». Συμφωνούμε, συμποδευτούμε. Η Ελπίδα η Γαδ και η Αργίνα η Σοφού.
βλέπετε την πορεία μας μέσα στον κόσμο σε ένα πεντάλεπτο βίντεο. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με αγαπημένη αίσθηση. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με αγαπημένη αίσθηση. Επέστρεφε και παίρνε με όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη και επιθυμία παλιά ξανά περνά στο αίμα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν να αγγίζουν πάλι. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με αγαπημένη αίσθηση. 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 Επέστρεφε και παίρνε με όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη και επιθυμία παλιά ξανά περνά στο αίμα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν να αγγίζουν πάλι. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με αγαπημένη αίσθηση. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με αγαπημένη αίσθηση.
Στην Πάτρα, όταν παίξαμε δύο παραστάσεις στο Επίκεντρο, καλεσμένοι από τη Γέφυρα Λίγου Αντιρρίου και το μαγικό αυτό άνθρωπο, τον Γιάννη το Φρέρι, και το πλήρωμα 94, μας δόθηκε η ευκαιρία να παίξουμε δύο παραστάσεις στην Ευρωπαϊκή Μέρα Ποίησης και στα 10 χρόνια από τα γένεια της Γέφυρας Λίγου Αντιρρίου. Γνώρισα έναν υπέροχο άνθρωπο που θέλω να το αφιερώσω το ποίημα με το οποίο θα κλείσουμε τη βραδιά αυτή, τη Γιώτα Κοντογεωργοπούλου, που σημαίνει για μένα πολλά. Είναι δημοσιογράφος και θα ήθελα όλοι οι δημοσιογράφοι του κόσμου να ήταν τόσο δυνατοί, τόσο γενναίοι και τόσο τρυφεροί όσο αυτή η γυναίκα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώτα, και σου εύχομαι επιτυχία στη θυγατέρα σου, στις εξετάσεις. Την παράσταση κλείνουμε απαγγέλλοντας αυτό το εμβληματικό ποίημα του Καβάφη, την Ιθάκη, όπου η Τζάκη Κέννεντι Ονάση, όταν πέθανε, είχε αφήσει τη διαθήκη της ότι ήθελε να ακουστούν επικίδη, αλλά να ακουστεί το ποίημα Ιθάκη. Την Ιθάκη που έχει ο καθένας μέσα του, την Ιθάκη της ζωής μας. Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, να έφτιασε να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσης. Τους λεστιγόνας και τους κύκλοπας το θυμωμένο Ποσειδώνα να μη φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει, τους λεστιγόνας και τους κύκλοπας τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου. Αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνει σε λιμένας πρωτοειδωμένος. Να σταματήσει εμπορία φοινικικά και τις καλές πραμάτιες να αποκτήσει εντεύια και κοράλια και χρυμπάρια κέβενους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής. Όσο μπορεί πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά. Σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας. Να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμο είναι εκείνο ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάσεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να ράξεις το νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτή δεν θα βγαίνεις στον δρόμο, αλλά με να έχει να σε δώσει πια και με το χικί τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.